Μας δίνουν αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σήμερα το συνδυασμό μας, τον Μάρτιο Κεφαλής. Ας πάρουμε βέβαια τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκίνησα. Πριν λοιπόν περίπου ένα χρόνο, ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις για την δημιουργία συνδυασμού, που την ιδρυτική διακήρυξη σας παρουσιάσαμε σήμερα. Ξεκίνησε σαν αποτέλεσμα μιας κουβέντας που ήταν γεμάτη διαπιστώσεις. Διαπιστώσεις που κάνουν αντίστοιχες παρέες σε κάθε μεριά του Δήμου Κοζάνης και που έχουν σαν βάση της κουβέντας τη βασική διαπίστωση πως τα πράγματα στην περιοχή μας πάνε από τα πρώτα στο χειρότερο. Η ΔΕΗ κλείνει, αυτά συζητιούνται, χωρίς να ενημερώνει την κοινωνία, που είναι πολύ σημαντικό. Επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, εκατομμύρια ευρώ που θα έρθουν, αλλά δυστυχώς δεν έρχονται, οικογένειες με άνεργους και τους δύο γονείς, κάθε πτώση του ΑΕΠ της περιοχής μας και έπειτα και συνέχεια. Όταν λοιπόν τέλειωσε αυτή η κουβέντα με τις διαπιστώσεις, είχαμε δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή ήταν να πληρώσουμε τους καφέδες μας και να πάμε στο σπίτι μας. Η δεύτερη όμως ήταν να αποφασίσουμε να ξεκινήσουμε κάτι ουσιαστικό. Να αφήσουμε λοιπόν τις διαπιστώσεις και να ξεκινήσουμε να αναζητούμε ανθρώπους στην περιοχή μας που είχαν τις ίδιες ανησυχίες. Τις ίδιες ανησυχίες με εμάς. Μπορείτε λοιπόν να μαντέψετε ποια ήταν η απόφασή μας και μέχρι τώρα που σας πληρώνουμε το χέρι στην καρδιά δεν το μετανιώσαμε ούτε μία στιγμή. Καθημερινά λοιπόν βλέπουμε και συζητάμε κόσμο από κάθε σημείο του Δήμου μας. Τους προτείνουμε να συσταθευτούν σε έναν αγώνα για να αλλάξουμε το Δήμο μας, την καθημερινότητά μας, το μέλλον αυτού του τόπου, σε έναν αγώνα από κάτω προς τα πάνω. Σε έναν αγώνα χωρίς μεσίες, χωρίς μαγικές λύσεις. Δεν ζητάμε από τους συμπολίτες μας, όταν μιλάμε καθημερινά, να μας ψηφίσουν. Ζητάμε να έρθουν μαζί μας, να γίνουμε όλοι μαζί η αλλαγή που περιμένουμε. Σε ένα δρόμο και δύσκολο και επίπονο. Γιατί θα χρειαστεί να αλλάξουν πολλά. Να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Θα χρειαστεί να βγούμε έξω από τη ζώνη της άνεσής μας, που είχαμε μάθει μέχρι τώρα, μακριά από αδράνεια και να σταματήσουμε τις διαπιστώσεις. Και αυτή η έξοδος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας για να βρούμε τις λύσεις στα προβλήματα του τόπου μας. Υπάρχουν λοιπόν στελέχη της παράταξης που αυτή τη στιγμή επεξεργάζουν το πρόγραμμά μας και δουλεύουν πάνω σε αυτό. Ένα πρόγραμμα που καθημερινά θα εμπλουτίζεται με όλα τα πολύτιμα στοιχεία